Καλησπέρα, είναι Αξιοφιλίδο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Σε μια εποχή που η αξιοπιστία της χώρας μας δεν είναι ακριβώς στα πάνω της, μια είδηση που έρχεται από τον ελληνικό επιστημονικό χώρο και μια παγκόσμια πρωτιά, μόνο θετικά νομίζω μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πρόκειται για το αυτόνομο ενεργειακό κτίριο στο Λαύριο, έτοιμο για λειτουργία και είναι προϊόν επιστημονικής δουλειάς των ανθρώπων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι η χώρα δεν έχει χρεοκοπήσει, τουλάχιστον σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της. Το αντίθετο, δουλειές όπως αυτή που θα δούμε τώρα σήμερα στο ρεπορτάζ μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση και να μας βάλουν και στην παγκόσμια πρωτοπορία. Πρόκειται για ένα κτίριο που μετατρέπει τον ήλιο και τον αέρα σε υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια, το υδρογόνο δηλαδή, αποτελεί το βασικό του καύσιμο και είναι μια ιδέα που υλοποιήθηκε από Έλληνες και θα πάει παντού στον κόσμο. Το όραμα ενός 100% αυτόνομου κτιρίου, το οποίο αξιοποιεί το υδρογόνο για να αποθηκεύσει καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, είναι πλέον πραγματικότητα. Και δεν δημιουργήθηκε σε κάποιο μακρινό πανεπιστήμιο της Αμερικής ή της Γερμανίας, αλλά στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου από ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πλέον έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία όλα τα συστήματα που θα επιτρέψουν αυτό το κτίριο 500 τετραγωνικών μέτρων να κόψει οριστικά την σύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην Ελλάδα έχουμε και τους επιστήμονες και το δυναμικό να αναπτύξουμε υψηλή τεχνολογία η οποία να βρει πραγματικές εφαρμογές και να δώσει μια διέξοδο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Το υδρογόνο που αποθηκεύεται μπορεί να τροφοδοτήσει το κτίριο με ρεύμα για 5 μέρες μέσω αυτής της κυψέλης καυσίμου. Επίσης, σε παγκόσμια πρωτιά γίνεται άμεση καύση του αερίου σε ειδικό καυστήρα. Για να έχει το κτίριο πλήρη αυτονομία σε ηλεκτρισμό αλλά και θέρμανση, χρειαζόταν ένα καυστήρα που καίει υδρογόνο. Μέχρι στιγμής όμως στον κόσμο δεν υπήρχε ένα τέτοιο μηχάνημα. Γι' αυτό συγκεκριμένα για αυτό το project, η ιταλική εταιρεία ανέπτυξε αυτό το μηχάνημα, το οποίο καίει υδρογόνο με μεγάλη αποδοτικότητα. Η παραγωγή υδρογόνου από την ηλεκτρόλυση νερού θεωρείται λύση στο πρόβλημα αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που όλες οι απαραίτητες τεχνολογίες συνδυασμένες σε ένα ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα λειτουργούν και μάλιστα με αναπτυγμένα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας. Το υδρογόνο είναι μια νέα μορφή παραγωγής ενέργειας, αξιοποίηση του για παραγωγή ενέργειας, η οποία εφαρμόζεται και μπορεί να επιδειχθεί σε αυτό το κτίριο πάρα πολύ αποτελεσματικά. Από την παραγωγή του μέχρι και την κατανάλωσή του μπορεί να φανεί στην τελευταία λεπτομέρεια. This system, I think, it's safe. Πιστεύω ότι το σύστημα είναι ασφαλές. Όπως υπάρχει και σε πυρηνικά εργοστάσια, υπάρχει ένα σύστημα που ελέγχει τη λειτουργία των μηχανημάτων και ένα ξεχωριστό σύστημα ασφαλείας με τις δικές του βαλβίδες και ανιχνευτές υδρογόνου. Πιστεύω ότι θα δούμε 100% υδρογόνο στους αγωγούς μας μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Αλλά και πριν από αυτό, θα υπάρξει μια περίοδος όπου θα υπάρχει ένα μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου στους αγωγούς. Αν το υδρογόνο δεν ξεπερνά το 30%, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τίποτα. Αλλά οι πομπές διοξιδίου του άνθρακα των καυστήρων μας θα είναι μειωμένες. Η Ελλάδα έχει άφθονο ήλιο, αέρα και νερό. Τώρα μπορεί να αποκτήσει και τη τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί αυτά τα στοιχεία και να αναπτύξει μια οικονομία υδρογόνου που θα μπορεί κατά προτεραιότητα να εγκατασταθεί και να αυτονομήσει απομονωμένα νησιά και κοινότητες. Μια είδηση που πραγματικά εμπνέει αισιοδοξία. Τώρα, χρονοδιάγραμμα 100 ημερών μέχρι η χώρα να πάει σε εκλογές έβαλε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου κατά την ανάγνωση των προγραμματικών του δηλώσεων για το κλείσιμο 10 βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες είναι. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε ότι όλα τα Υπουργεία πρέπει να έχουν το πρόθεμα ανάπτυξης, γιατί και αυτοί οι στόχοι είναι κυρίως αναπτυξιακοί. Είναι 10 στη σειρά, πάμε να τους δούμε εντάχει. Απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Εδώ εκκρεμεί μόνο μια υπουργική απόφαση. Η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης επίσης του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών είναι η δεύτερη προτεραιότητα, η οποία είναι και μνημονιακή υποχρέωση. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2011 θα έχουν προκηρυχθεί ήδη 4 εκατομμύρια δικαιώματα κτηματογράφησης. Το τρίτο είναι ο χωροταξικός και πολυοδομικός σχεδιασμός με έμφαση στα ειδικά χωροταξικά των υδατοκαλλιεργιών και του τουρισμού, έτσι ώστε να προωθηθεί και η τουριστική κατοικία τάχιστα. Για την Αττική, όπως είπε, προέχει εκμετάλλευση του ελληνικού και του φαλυρικού όρμου. Στο νούμερο 4, αλλαγή καθεστώτος οικοδομικών αδειών, που καταργεί τις πολεοδομίες και αναμένεται να τονώσει την οικοδομική δραστηριότητα, και αυτό ψηφισμένο. Ακολουθεί απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, πολύ σημαντική προτεραιότητα. Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, κλείνουν και οι πρωτοβουλίες, ενώ θα ακολουθήσουν κατά σειρά πώληση 4 μονάδων της ΔΕΗ και αποκρατικοποίηση
επιχειρήσεις σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και ΕΛΠΕ. Επίσης, πετρελοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πράσινους δακτύλιους αναμένεται να εφαρμοστούν αμέσως στους επόμενους μήνες. Έρευνα και ανάπτυξη εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα, μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές που εμφανίζουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, είναι η επόμενη προτεραιότητα, αλλά ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πρόγραμμα Ήλιος για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Επίσης και εγγυημένες τιμές για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα. Τέλος, και πολύ βασικό, η επιλογή αναδόχου εντός 2 μηνών για τη διαχείριση των αποβλήτων, ένα θέμα που χρονίζει βεβαίως, όπως ξέρεις, Ιαν. Μάλιστα. Πάμε μακριά τώρα. Κλιμακώνεται η ένταση, η λεκτική μέχρι στιγμής, απέναντι στο Ιράν, με αφορμή την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, που το ενοχοποιεί για δοκιμές πυρηνικών όπλων. Εδώ και μια εβδομάδα ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν ενδείξεις, όχι αποδείξεις, ότι το Ιράν κατασκευάζει με βιτρίνα την πυρηνική του μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, και μόνο στην υποψία αυτή, σύσσωμη η Δύση απειλεί με κυρώσεις ακόμη και με στρατιωτικές επιχειρήσεις, με το Ιράν από την πλευρά του να απαντά με απειλή αντιπίνων. Ακτιβιστές στο Ιράν, κρατώντας πανό που γράφουν «Η δύναμή μας είναι πιο ισχυρή και από την πυρηνική ενέργεια», δημιουργούν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από την πυρηνική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που εγγενίασε η κυβέρνηση του Ιράν μόλις πριν από 2 μήνες. Διαμαρτύρονται, καταγγέλλοντας ως κατασκευασμένη από τη Δύση και κυρίως τους Αμερικανούς, την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, η οποία καταλογίζει στην κυβέρνηση του Ιράν ότι ετοιμάζει μυστικά πυρηνικά όπλα. Η σημερινή συμβολική ανθρώπινη αλυσίδα είναι η απάντησή μας απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ για τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις. Εδώ και μια εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής, ηγέτες της Δύσης, ανάμεσά τους και ο Μπαράκ Ομπάμα, απειλούν το Ιράν με επιβολή κυρώσεων, χωρίς να αποκλείουν και ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του, αν δεν αποδείξει ότι δεν διενεργεί πυρηνικές δοκιμές. Για την εστέρη υπεποίθησή μου πως το Ιράν, κατέχοντας πυρηνικά όπλα, αποτελεί απειλή όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις ΗΠΑ. Το Ιράν απαντά πως σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσουν αντίπεινα. Τις τελευταίες ημέρες η πίεση απέναντι στο Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με όλο και περισσότερες χώρες να συνενούν. Μόνες εξαιρέσεις η Ρωσία και η Κίνα που στέκονται στο πλευρό του Αχμαντινετζάν. Σε αυτό το διεθνές κλίμα, η πρόθεση της Αυστραλίας να άρει το εμπάργκο που ισχύει από το 2007 και να ξεκινήσει εκ νέου εξαγωγές ουρανίου στην Ινδία προκαλούν νέο γύρο αντιδράσεων. Καθώς η Ινδία δεν έχει υπογράψει από την πλευρά της τη διακήρυξη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, πολλοί τη θεωρούν ύποπτη. Η Τζούλια Γκίλαρτ, Υπουργός της Αυστραλίας, απευθυνόμενη προς την αντιπολίτευση που την επικρίνει, προτάσει τα μεγάλα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα της από μια τέτοια συμφωνία με την Ινδία.